Ωραία, σε καλωσορίζουμε στην Κύπρο για άλλη μια φορά. Έχεις έρθει πολλές φορές στην Κύπρο, έτσι, για εμφανίσεις. Πώς, το κοινό, πώς το βλέπεις? Τέλειο, τέλειο. Κάθε φορά που έρχομαι περνάω υπέροχα. Και χαίρομαι που αυτή τη φορά ερχόμαστε παρέα με τον Παντελή Παντελίδη. Αισθάνομαι τέλεια, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι, με φοβερή ενέργεια και εύχομαι να περάσει και ο κόσμος πάρα πολύ όμορφα. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα. Είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. Στις βραδιές. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία σου με τον Παντελή και το και τραγούδι που σου έγραψε. Τη δισκογραφική συνεργασία που προέκυψε πάρα πολύ έτσι, απλά και χωρίς να καταλάβουμε πώς έγινε ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, ακόμα ίσως δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κάναμε αρκετή παρέα για κάποιο διάστημα και έτσι απλά μου λέει, πάρε ένα τραγούδι, άκουσέ το, σ' αρέσει? Εγώ τρελάθηκα μόλις το άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Με μια κιθάρα απλά, με τη φωνή του. Και το αποτέλεσμα το είδατε κι εσείς και το ακούσατε. Εύχομαι να σας αρέσει και εσάς όπως το αγαπήσαμε κι εμείς από την πρώτη στιγμή. Βλέποντας με πόσο πολύ ενθουσιασμό μιλάς για αυτή τη συνεργασία, θεωρείς ότι είναι σημαντικός σταθμός τη μέχρι τώρα πορεία σου αυτή η συνέβρεση μας με τον Παντελή? Χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολική, θα πω ναι, με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι όταν προκύπτουν όμορφες συνεργασίες που γίνονται με πολύ αγάπη και με μεράκι, το αποτέλεσμα πάντα σε δικαιώνει. Έχεις διαγράψει μια τη δική σου πορεία σε αυτή την ελληνική μουσική σκηνή. Ήταν έτσι όπως συνονειρεύτηκες, δηλαδή πώς συνονειρεύτηκες και πώς συμβίωσες τελικά? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα όνειρα δεν έχουν να κάνουν με πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έχουν να κάνουν με πιο γενικά και η πορεία στα φέρνει ανάλογα με το τι επιλογές κάνεις, είναι και συγκυριακό λίγο το όλο πράγμα με τη δικιά μας τη δουλειά. Εγώ νιώθω ευλογημένη γιατί βλέπω ότι τα όνειρά μου πραγματοποιούνται. Σαφώς και αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν να μπορέσω να αξιωθώ, να βρω όμορφα και καλά τραγούδια, τα οποία θα τα αγαπήσει ο κόσμος. Και έτσι και εγώ με τη σειρά μου να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα και τη δική μου ταυτότητα την καλλιτεχνική στο χώρο. Εύχομαι να κρατήσει χρόνια, γιατί αισθάνομαι ακόμα, παρόλο που είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο, στη δισκογραφία όχι τόσο, αλλά τραγουδάω έτσι από πολύ μικρή ηλικία. Εύχομαι να είμαι καλά, να κάνω αυτό που αγαπάω και να κάνω όμορφες συνεργασίες όπως αυτή που βιώνω τώρα και να πηγαίνουν όλα όμορφα όπως μέχρι τώρα. Να πω, είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό νομίζω φαίνεται. Τι μας ετοιμάζεις για την επόμενη σεζόν που μπαίνει, τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, τα σχέδιά σου? Τα σχέδιά μου, βρίσκομαι σε συζητήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία, απλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα. Όπως επίσης, τώρα μόλις γυρίσουμε με το καλό από την Κύπρο, θα μπω στο στούντιο για την ηχογράφηση του καινούριου single, που επίσης δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν έχω πολλά να πω τώρα, αλλά θα γίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Προσωπικά, σε ποια φάση πετυχαίνουμε? Στη φάση που ήμουνα και πριν. Και θέλω να πιστεύω και εύχομαι να είμαι και στο μέλλον. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περάσουμε υπέροχα. Θα σας περιμένουμε και το βράδυ να έρθετε. Βέβαια. Και θα τα πούμε πάλι. Χάρηκα πολύ, φιλιά πολλά. Να είστε καλά.